Απόσυρση του άρθρου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει εξάμηνη παράταση των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων. Γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό περίμεναν τήρηση της δέσμευσης Χρυσοχοΐδη για ετήσιες συμβάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αυτό το επικουρικό, που είναι μόνο για 6 μήνες, δεν ξέρει και έχει την εργασιακή ανασφάλεια, αν θα μπορεί να συνεχίσει, αν θα μπορεί να συνεχίσει να νοικιάζει σπίτια, να μην ξέρει να έχει την αβεβαιότητα του μέλλον του αύριο, καταλαβαίνετε αν χάσουμε όλους αυτούς τους συναδέλφους, τι πρόκειται να γίνει στο νοσοκομείο Χανίων. Ενώ η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει και είχε δεσμευτεί μέσω του κυρίου Χρυσοχοΐδη ότι η ανανέωση του επικουρικού προσωπικού στο σύνολό της θα είναι για ένα έτος έως ότου τρέξουν και λύσουν οι όποιες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για να εναρμονιστεί λίγο, όχι ότι θα καλυφτούν οι ανάγκες, γιατί φεύγει προσωπικό με παρετήσεις, με συνταξιοδοτήσεις κτλ. Έτσι, λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση. Ξαφνικά βλέπουμε το σχέδιο νόμου στη διαβούλευση έως 36. Περίπου 200 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις που ανανεώνονται κάθε 6 ή 3 μήνες. Βρίσκονται, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, σε μόνιμη ανασφάλεια παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εάν αυτά τα παιδιά που τώρα φάγανε τη σφαλιάρα, γιατί είναι σφαλιάρα το εξάμηνο, πούνε εμείς φεύγουμε για να ψάξουμε το μέλλον μας για κάτι καλύτερο, για το αύριο, γιατί αυτό είναι το ευχαριστώ που εισπράττουν τώρα από την πολιτεία και από την κυβέρνηση. Εάν αυτοί πούνε τώρα εμείς, γεια σας, φεύγουμε για να βρούμε έστω, να πάνε στην εστίαση, να πάνε οπουδήποτε αλλού, βουλιάξαν τα νοσοκομεία. Σε ακόμα πιο δυσχερή θέση βρίσκεται μερίδα του επικουρικού προσωπικού, του οποίου οι συμβάσεις είναι τρίμηνης διάρκειας. Αυτό είναι κυριολεκτικά το μαρτύριο της συσταγόνας, όπως σωστά είπε μια συνάδελφος. Γιατί αυτή τους διαχωρίζει? Επικουρικό προσωπικό είναι και εκείνη. Οι ανάγκες των νοσοκομείων γνωρίζετε από άλλες μας, τέλος πάντων, δράσεις, ότι είναι τεράστιες. Πλέον είναι υποκατάρρευση πραγματικά. Δηλαδή, χρωστούνται άδειες στο προσωπικό από το 20 και το 21. Φανταστείτε λοιπόν ότι κανείς δεν περισσεύει, παιδιά, πραγματικά. Εκτός κι αν ο στόχος είναι όντως σε αυτούς τους ανθρώπους, αντί να τους πούμε ευχαριστώ και να τους ανανεώσουμε ή να τους κάνουμε αορίστου, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία. Εδώ λέμε ότι ψάχνουμε προσωπικό και δεν βρίσκουμε, και εμείς το έχουμε και πάμε για εξάμηνο. Γιατί, ρε παιδιά, πάμε για εξάμηνο? Σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία υπηρετούν περίπου 10.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις επικουρικού προσωπικού, οι οποίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να γνωρίζουν εάν κάποια στιγμή θα μονιμοποιηθούν.